Ο χειμώνας δείχνει ήδη τα δόντια του στη Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσει ολόκληρη τη χώρα. Στην Κρήτη προβλέπεται ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και βουτιά του υδραργύρου από το επίπεδο των 20 βαθμών κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς στα παραθαλάσσια και παιδινά και έως και 20 στα ορεινά. Στην έναρξή τους θα έχουν και μια αρκετά σημαντική, θα λέγαμε έτσι, ένταση, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές του νησιού, και μάλιστα τα φαινόμενα θα είναι από τις ανατολικές έως τις δυτικές περιοχές και θα δούμε και φαινόμενα να επικρατούν και στο νότο, αν και βέβαια στα νότια τοπικά μόνο θα είναι λίγο πιο έντονες οι βροχές και σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο. Με έκτακτο δελτίο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως για αύριο Κυριακή. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτή η πρώτη ένταση των βροχοπτώσεων μπορεί να προκαλέσει μικροπλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές και περισσότερο βέβαια για τα δυτικά τμήματα του νησιού, από το Ρέθυμνο και δυτικότερα. Παρ' όλα αυτά, εντάσεις των βροχοπτώσεων θα υπάρξουν και στα ανατολικά τμήματα του νησιού. Ενισχυμένοι θα πνέουν από αύριο και οι άνεμοι σε όλη την Κρήτη. Στις βόρειες περιοχές θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στις νότιες όπως και στα κεντρικά πελάγη θα ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ. Και βέβαια με τις μέγιστες εντάσεις να είναι και υψηλότερες. Αυτό εγκυμονεί και μία ανησυχία, θα λέγαμε, ότι για την Κυριακή το βράδυ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν πρόβλημα και όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να το δουν. Χιονοπτώσεις προβλέπονται από αύριο έως και τη Δευτέρα στην Κρήτη, θα περιοριστούν όμως σε μεγάλα υψόμετρα. Φαίνεται ότι από την Κυριακή το βράδυ και προς τη Δευτέρα το πρωί μπορεί να είναι πάνω από τα 1200 μέτρα, όπου εκεί μπορεί να υπάρχει μια καλή χιονόπτωση έως και χιονόστρωση. Τώρα, αν συμβεί σε χαμηλότερα υψόμετρα λίγο χιονόνερο ή ακόμα και λίγες χιονονυφάδες, δεν φαίνεται να δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Βουτιά θα σημειώσει ο υδράργυρος, που στα ορεινά θα είναι κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παράκτιες ζώνες θα καταγράφονται τιμές κάτω από τους 10 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός από την Τρίτη, με τους ανέμους να εξασθενούν. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν νέα ψυχρή εισβολή, με πιθανή την ενίσχυση του βόρειου ρεύματος και την εκδήλωση βροχοπτώσεων. Αυτό είναι μια έντονη δυναμική της ατμόσφαιρας, η οποία δεν σας κρύβω ότι μπορεί να επιφυλάσει κάτι πολύ πιο χειμερινό, ίσως θα λέγαμε στο εγγύς μέλλον, να δούμε κάτι για το νησί μας. Ας ελπίζουμε ότι μπορεί να το δούμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.